Είναι θλιβερό αυτό που έγινε σήμερα, πραγματικά απαράδεκτο. Και αυτό που θέλαμε σήμερα να τονίσουμε στη σημερινή συνεδρίαση, αν γινόταν και δεν γινόταν αυτό το σοου που δόθηκε, θα ήταν οι κόκκινες οι γραμμές που είχαν βάλει στην απόφασή τους τότε, πέρυσι, με την οριακή πλειοψηφία, που μιλούσαν για 3.000 άτομα, που μιλούσαν για προσωρινό, κλειστό, ελεγχόμενο κέντρο. Πού είναι αυτά? Και μάλιστα τις είχαν βάλει τις κόκκινες γραμμές και λέγανε ότι θα βρεθεί μπροστά ο Δήμος Μυτιλίνης, αν ο κύριος Μηταράκης δεν υιοθετήσει και δεν τηρήσει αυτές τις κόκκινες γραμμές. Ας ανοίξουν λίγο τα μνημόνια, ας ανοίξουν λίγο τις προδιαγραφές, τα σύμφωνα για το τι έχει υπογράψει ο κύριος Μηταράκης και θα δουν πολύ καλά ότι οι κόκκινες γραμμές αυτές παραβιάζονται. Και είναι αναξιόπιστος ο Δήμος Μυτιλίνης και το λέω με πάση ειλικρίνεια, διότι δεν τηρεί τις κόκκινες γραμμές που ο ίδιος έβαλε. Έβαλε κόκκινες γραμμές πέρυσι, βλέπουμε ότι δεν τηρούνται και σήμερα κάνει αυτό το σοου. Είναι θλιβερό, είναι απαράδεκτο, λυπάμαι πάρα πολύ. Είμαι πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος και πραγματικά δεν έχω λόγια.